Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 22 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μία ακόμη φωτιά που κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο μέχρι και αυτή την ώρα στην ορεινή Ηλία. Αυτή τη φορά ήταν στην Ανδρίτσενα, όπου ξεπήδησαν οι φλόγες νωρίτερα σήμερα το απόγευμα και μάλιστα ήταν κοντά η πυρκαγιά σε κατοικημένες περιοχές. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Χωρίτος, όπως θα μας πει. Και σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα η φωτιά εκεί στην περιοχή. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Έχει οριοθετηθεί τώρα που μιλάμε η πυρκαγιά σε δασική, δύσβατη μάλιστα έκταση στην Ανδρίτσενα, πλησίων των χωριών Μίλη και Φανάρι. Αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι ο βαθμός δυσκολίας ήταν μεγάλος εκ του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν αρχικώς οι πυροσβέστες την συγκεκριμένη δασική ζώνη. Όπως προείπα, ήταν δύσβατη, εξού και στην επιχείρηση προστέθηκαν και εναέριες δυνάμεις, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ούτως ώστε να συμβάλλουν τα μέγιστα στην άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς για να μην πλησιάσει τους οικισμούς στα χωριά Φανάρι και Μίλη. Να πούμε ότι η περιοχή εκεί έχει ταλαιπωρηθεί από τις φωτιές εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κοντά στα χωριά που κάηκαν στις μεγάλες πυρκαγιές του 2007, έτσι. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, οι άνθρωποι που κατοικούν στην Ηλία, στις περισσότερες ζώνες, έχουν εφιαλτικές μνήμες και κάθε καλοκαίρι ζουν με την ίδια αγωνία. Μην καεί το σπίτι τους, μην καούν οι καλλιέργειές τους, να μην καεί γενικά το βιός τους, η ζωή τους η ίδια. Αυτό είναι ένα ετήσιο, ας πούμε, δράμα, ένας εφιάλτης που επανέρχεται. Και ακόμα είναι νωρίς. Ακόμα είναι νωρίς. Δεν έχουμε καν μπει στον Αύγουστο, που είναι ο χειρότερος και πιο επικίνδυνος μήνας. Με τους ανέμους και με πολλές πυρκαγιές να έχουμε κάθε χρόνο. Δημήτρη, μείνε μαζί μας, γιατί θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των πυρκαγιών στην Ηλία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας ύποπτος για εμπρισμό από τις φωτιές των προηγούμενων ημερών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Φανής Χασάνδρα. Στα χνάρια των υπαίτιων για την καταστροφική πυρκαγιά στα Άγναντα Ηλίας φαίνεται πως είναι οι αρχές, οι οποίες αργά χθες το απόγευμα προσήγαγαν άτομο κατόπιν υπόδειξης δύο κατοίκων. Μάλιστα, αργά το βράδυ της Πέμπτης συνεχιζόταν η προανάκριση προκειμένου να εξακριβώσουν αν πράγματι το άτομο αυτό φέρει την ευθύνη για την καταστροφική πυρκαγιά που μετέτρεψε σε κρανίου τόπο τα Άγναντα, ενώ αναζητείται ακόμα ένας. Λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, κάτοικοι του χωριού Άγναντα, υπέδειξαν στις πυροσβεστικές αρχές δύο συγκεκριμένα πρόσωπα ως τους υπαίτιους για τη φωτιά. Αμέσως από τους πυροσβέστες ειδοποιήθηκε η αστυνομία Αμαλιάδας, καθώς και ειδικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο λίγες ώρες αργότερα έφτασε από την Αθήνα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο χωριό Άγναντα. Μάλιστα, τα δύο άτομα, καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς, κινούνταν κοντά στις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρακολουθούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο ξεκίνησε αμέσως μόλις έφτασε τη διαδικασία συλλογής προανακριτικού υλικού, όπου οι δύο μάρτυρες κατήγγειλαν επισήμως τα δύο άτομα, που έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Η διαδικασία της προανάκρισης ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ, όπου και ο ένας εκ των δύο που βρισκόταν στο κοινοτικό γραφείο που είχε εγκατασταθεί το κλιμάκιο, προσήχθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Αμαλιάδας. Το δεύτερο άτομο στη συνέχεια αναζητούνταν. Λοιπόν, Δημήτρη, το σωστό είναι στα χέρια των αρχών, βρίσκονται στοιχεία για εμπρισμό στην Ηλία, όπως και στην Αττική. Φαίνεται ότι οι αρχές εξαντλούν τη δυνατότητά τους να φτάσουν στους υπαίτιους των πυρκαγιών που έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι πίσω από τις περισσότερες φωτιές βρίσκονται είτε ύποπτοι για εμπειρισμό, είτε άτομα που από αμέλεια, από λάθος έβαλαν τη φωτιά. Το είδαμε στην περίπτωση της Καλλιθέας στο Δήμο της Πάτρας, μια φωτιά που ξεκίνησε από την ζώνη της Καλλιθέας και επεκτάθηκε στον Ερήμανθο. Προήλθε όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η καταστροφή από αμέλεια 73χρονου βοσκού.
ένα λάθος του Βοσκού και πήγε να καεί, ας πούμε, όλη η κορυφογραμμή. Εδώ είδαμε ότι βρέθηκε ο Βοσκός και η αμέλειά του. Τώρα, να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι σήμερα έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για τις ζημιές που είχαμε στα σπίτια αλλά και άλλα οικίματα στην Πεντέλη. Πάνω από 120, έτσι, σπίτια. Άρα, λοιπόν, το κυβερνητικό κλιμάκιο που έσπευσε χθες να πει δεν είναι εν εκτάσει η καταστροφή, είναι πολύ λιγότερες οι ζημιές από ό,τι περιμέναμε, δεν είχε δίκιο. Ήταν επιπόλαιη η δήλωσή του, δοθέντος ότι Γιώργο, στα 251 έως τώρα οικοδομήματα που έχει γίνει αυτοψία, τα 126 έχουν πρόβλημα. Τα 52 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, άρα έχουν καεί ολοσχερός. Και τα 74 χρήζουν πολλών επισκευών. Όταν δηλαδή στα 251 τα 124 έχουν πρόβλημα, εδώ μιλάμε για ένα 40% των οικημάτων κάθε φορά που θα κάνουν αυτοψία. Έχουν και συνέχεια. Αύριο θα έχουμε νέες αυτοψίες σε κτίρια. Άρα οι καταστροφές, είτε μικρές, είτε μεσαίες, είτε μεγάλες, είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω αν το κράτος δύναται, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτομάτως, γρήγορα να αποκατασταθούν. Όταν σου έχει καεί ολοσχερός το σπίτι, στα 251 για να το κατανοήσουμε, τα 51-52 οικοδομήματα είτε οικίες... Ένα στα πέντε δεν είναι κατοικήσιμα και σχεδόν ένα στα δύο έχουν υποστεί ζημιές από όσα ελέγχθηκαν, έτσι, στην Πεντέλη. Έτσι, Γιώργο, αυτό είναι ένα δείγμα. Οι πρώτες 251 αυτοψίες δεικνύουν ευθέως την έκταση του προβλήματος. Μάλιστα. Τέτοιου είδους πυρκαγιές αφήνουν πίσω στάχτες και πολλαπλά προβλήματα, λοιπόν, σε όλο τον κόσμο. Μένουμε σε αυτά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές και πάμε σε μια πολύ θλιβερή είδηση για την περιοχή των Καλαβρίτων, γιατί έφυγε από τη ζωή μια γυναίκα σύμβολο του παγκαλαβριτινού ολοκαυτώματος, η γυναίκα που πήρε αυτή την υπόθεση για να την κάνει παγκόσμιο ζήτημα, είναι... η γυναίκα που βλέπουμε στη φωτογραφία είναι η Γιώτα Κωνσταντοπούλου, έτσι. Η Γιώτα, λοιπόν, Κολιοπούλου Κωνσταντοπούλου, Γιώργο, υπήρξε το πρόσωπο σύμβολο του καλαβριτινού ολοκαυτώματος, η προτεργάτρια ουσιαστικά του Μουσείου Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος και του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων. Προσπάθησε με παντίους τρόπους να κρατήσει νοπή αυτή τη μνήμη του ολοκαυτώματος, να την μεταδώσει, να την επικοινωνήσει απ' άκρου εις άκρον της γης, να μην ξεχάσουν οι νεότεροι τι συνέβη στη σύγχρονη ιστορία μας. Η ίδια ήταν 13 ετών όταν μαζί με τη μητέρα της και τη μικρή της αδελφή την κλείδωσαν στο σχολείο στα Καλάβρητα. Πρώτα σκότωσαν τον πατέρα της και τον μικρό της αδελφό, τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί και κατόπιν έβαλαν φωτιά στο σχολείο για να κάψουν ζωντανά τα γυναικόπαιδα. Άρα μιλάμε για μνήμες σε πρώτο πλάνο που σοκάρουν, είναι εφιαλτικές και η ψυχική δύναμη αυτής της γυναίκας να εργαστεί για αυτό το σκοπό, να μείνει αναλύωτη η μνήμη, να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοιου είδους καταστάσεις, τέτοιου είδους... Έχουμε δηλώσεις, Δημήτρη, δηλώσεις συλληπιτήριες από σχεδόν όλους τους εκπροσώπους φορέων και αρχών της περιοχής, βεβαίως όλων των φορέων και αρχών των Καλαβρίτων, αλλά και της Αχαΐας, δηλώσεις που καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η γυναίκα αυτή για το καλαβριτινό ολοκαύτωμα, για όλο αυτό που περιγράφεις, για να μην σβήσει ποτέ η μνήμη αυτής της θηριωδίας, έτσι. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, και εμείς να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας, όχι στους οικείους της μόνον, σε όλα τα Καλάβρητα, διότι η Γιώτα Κολιοπούλου Κωνσταντοπούλου ανήκει σε όλα τα Καλάβρητα, είναι η σύγχρονη ιστορία των Καλαβρίτων, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό κανενός. Είναι, λοιπόν, πάμε... ένας άνθρωπος... Δημήτρη, τώρα στην ανατροπή, είχαμε ανατροπή πριν λίγες ώρες σήμερα, στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Έχουμε παρέμβαση της εισαγγελέως εφετών, η οποία ζητάει να κριθεί εκ νέου
και το ύψος της ποινής που του επιβλήθηκε, αλλά και η μία από τις δύο αθωώσεις για τους βιασμούς που κατηγορείται. Είναι ένας βιασμός που κατηγορείται ότι έκανε το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς ουσιαστικά. Να υπενθυμίσω αρχικώς, Γιώργο, ότι στο Λιγνάδη επευλήθη ποινή 12 ετών, 10 ετών για τον ένα βιασμό, 5 για τον έτερο. Συγχωνευόμενες οι δύο ποινές κατέληξαν να είναι 12 έτη. Η εισαγγελέα εφετών έκρινε δικονομικά και με βάση τη δική της οπτική και κρίση ότι η ποινή λογίζεται ως μικρή. Έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα, για μία εκ των δύο καταγγελιών περί βιασμού ανήλικων, στις οποίες αθωώθηκε, έκρινε η εισαγγελέα εφετών ότι πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και να τιμωρηθεί για την εν λόγω πράξη. Τώρα όλα αυτά, Γιώργο, είναι σε επίπεδο κρίσης της εισαγγελέως εφετών. Θα εξεταστούν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, στο εφετείο δηλαδή. Ναι, μεν κινδυνεύει ο Λιγνάδης με μεγαλύτερη ποινή. Κινδυνεύει να κατηγορηθεί και για τρίτο βιασμό, αλλά θα δούμε εάν το εφετείο, είναι το μεικτό όρκο το εφετείο, θα αποδεχτεί αυτή την κρίση της εισαγγελέως εφετών. Όλα αυτά τα διέπει σχετικό της. Δηλαδή η κρίση μπορεί να μην σημαίνει και τίποτε, να μην γίνει καν αποδεκτή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Πάντως η υπεράσπιση, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Κούγια, δεν ανησυχεί. Ναι, γιατί του Λιγνάδη δεν σημαίνει πολλά η κρίση της εισαγγελέως εφετών. Οπωσδήποτε υποχρεώνει το εφετείο να επανεξετάσει τις δικές της ενστάσεις, οι οποίες αν εδράζονται δικονομικώς σε οπτικές που δεν είδε το πρώτο δικαστήριο, οπωσδήποτε συμβάλλουν σε μια ανώτερη ποινή των 12 ετών. Είδομεν, δεν είναι δηλαδή όλα αυτά απτά, είναι κρίσεις. Δημήτρη Χωρίτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι, για τις πληροφορίες και τις ειδήσεις που μας μετέφερες. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην συνεχιζόμενη έρευνα και τις συνεχιζόμενες ποινές που πέφτουν για την τραγική υπόθεση του 49χρονου που πέθανε μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από την πλευρά της ασφάλειας Πάτρας για τις συνθήκες θανάτου του 49χρονου Θεόδωρου Νεμουτιάνου, που δεν τον περιέθαλψαν στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα, με καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών, συγγενών και του ιδιώτου γιατρού που τον εξέτασε μια μέρα πριν χάσει τη ζωή του, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, και στη δεύτερη νοσηλεύτρια έπεσε καμπάνα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δρομοκρατίου τελικά δεν συνεδρίασε για την παραπομπή της νοσηλεύθερια στο πειθαρχικό της δεύτερης, είπε, καθότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για την υπόθεση στην Πάτρα και θα πρέπει να περιμένει το πόρισμα. Με τη διαβίβαση του πορίσματος θα παραπέμψει την υπόθεση στο πειθαρχικό της δεύτερης, είπε. Με βάση το πειθαρχικό δίκαιο αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Η διοίκηση του Δρομοκαΐτιου επικύρωσε την ποινή της αναστολής του ενός μήνα στην νοσηλεύθερια που επέβαλε η διοίκηση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και θα γίνει η σχετική περικοπή του μισθού. Να θυμίσουμε πως προημερών, με απόφαση του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, καταγγέλθηκε η σύμβαση της νοσοκόμας και απολύθηκε, που μαζί με τη συνάδελφό της υποδέχθηκαν το 49χρονο στα ΤΕΠ και χωρίς να ζητήσουν εξεταστεί από γιατρό έκριναν πως έπρεπε να φύγει για το εφημερεύον νοσοκομείο του Ρίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ΕΔΕ και να ενσωματωθεί στο φάκελο της ασφάλειας Πάτρας, που θα κατατεθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις για το θάνατο του 49χρονου. Πάμε τώρα σε ένα θάνατο μιας ηλικιωμένης που κρύβει ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα από ένα συνηθισμένο θάνατο. Βρέθηκε νεκρή η συγκεκριμένη γυναίκα στο σπίτι της στην Πάτρα. Μαζί της όμως ήταν το εγγόνι της, που είναι άτομο με αναπηρία. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης μία 73χρονη στο σπίτι της, κοντά στη συμβολή της Πατρών Κλάους με την Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα. Στο σπίτι υπήρχε και άτομο αμαία, το οποίο δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Πρόκειται για το εγγόνι της, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, που βρισκόταν μαζί με τη γιαγιά του. Η άτυχη ηλικιωμένη εντοπίστηκε από συγγενικό της πρόσωπο, που ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα αίτια του θανάτου της γυναίκας φαίνεται να είναι παθολογικά.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον καύσωνα, ο οποίος ήδη ξεκίνησε με θερμοκρασίες και στην Πάτρα που έφτασαν σήμερα τους 39 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και στη Δυτική Ελλάδα και το Σαββατοκύριακο. Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα στην Πάτρα, που θα φτάσει και τους 40 βαθμούς, σε έναν παρατεταμένο καύσωνα που ήλθε για να μείνει. Σύμφωνα με την πρόβλεψη στην Πάτρα σήμερα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 38 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται καυτό, δεδομένου ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Ενώ και την επόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία σταθερά θα κινείται μεταξύ 38 και 39 βαθμών. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ήδη αρκετοί έχουν αρχίσει από σήμερα να φεύγουν από την πόλη και να κατευθύνονται προς παραθαλάσσιους προορισμούς. Ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που επιλέγουν τα εξοχικά δικά τους ή φίλων σε βουνό, όπου το δροσερό αεράκι υπερτερή του καύσωνα. Αναρτήθηκαν σήμερα οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος τουρισμός για όλους, του κοινωνικού τουρισμού, συγγνώμη, ενώ είχαμε και ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για επέκταση του προγράμματος αυτού. Αναρτήθηκαν χθες 5η 21 Ιουλίου οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων, παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dipa.gov.gr/κοινωνικός-τουρισμός.gr. Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι φέτος υποβλήθηκαν περισσότερες από 532.000 αιτήσεις για σχεδόν 1 εκατομμύριο επιταγές, σημειώνοντας ρεκόρ εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ περισσότερα από 1.500 τουριστικά καταλύματα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρώο Παροχών της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τον πάροχο. Ειδικά για καταλήμματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο και στον ομό Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Ενώ στα καταλήμματα των Δήμων Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού κλπ. Και κατά την άφιξή του στο τουριστικό κατάλημα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρονικά τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα τρέξει κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022 έως 31 Ιουλίου 2023. Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 εκατομμύρια σε σχέση με το πρόγραμμα της περίοδου 2021-2022. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και ελκυστικό φέτος, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους. Οι φετινές αυξημένες τιμές επιδότησης αφορούν σε όλες τις κατηγορίες καταλυμάτων, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος και να εξασφαλιστεί μεγάλη συμμετοχή. Επιπλέον, για το μήνα εχμής Αύγουστο, προβλέπεται αύξηση της επιδότησης κατά 20% όπως και πέρυσι, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ την επιταγή κοινωνικού τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία, η πρακτορία έκδοσης εισιτηρίων, η εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων, επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση εισιτηρίου κοινωνικού τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι 31 Ιουλίου. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο πρόγραμμα από τον κοινωνικό τουρισμό, σε αυτό της ανακύκλωσης συσκευών. Καθώς είχαμε την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, είχαμε αρκετούς όμως πολίτες που έμειναν εκτός. Θα δούμε στο ρεπορτάζ Φανής Χασάνδρα τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει με τις ενστάσεις.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δράση ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία της χώρας. Συνολικά σε όλη την επικράτεια υποβλήθηκαν 879.026 ολοκληρωμένες αιτήσεις, από τις οποίες 149.948 κατατάσσονται στις καταρχήν επιλέξιμες. Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέρημνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες. Με το νέο πρόγραμμα, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά έως και 40% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μείωση του λογαριασμού ενός νοικοκυριού μπορεί να ξεπεράσει και τα 300 ευρώ σε ετήσια βάση, ανάλογα με την κατηγορία της νέας συσκευής που θα αντικατασταθεί. Από χθες, 5η 21 Ιουλίου, οι αρχικοί πίνακες κατάταξης βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος Αλλάζω συσκευή.gov.gr και στη θέση Αποτελέσματα αξιολόγησης. Οι αιτούντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος μέσω από την ειδική φόρμα υποβολής ενστάσεων, η οποία θα βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η φόρμα υποβολής ενστάσεων θα είναι ενεργή από σήμερα 22 Ιουλίου έως και 28 Ιουλίου. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης, θα πρέπει απαραίτητος να περιλαμβάνει το μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος για λόγους ταυτοποίησης, το άφημι του ετούντα, την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων. Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Λόγω του ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διερευνά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος. Χθες, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου. Για σήμερα είχαν προγραμματίσει κινητοποίησεις οι φοροτεχνικοί, οι οποίοι σε ανακοινώσεις τους αναφέρουν την ικανοποίησή τους για την απόφαση κυβέρνησης και σημειώνουν πως πάνω από το 30% των φορολογουμένων δεν είχε κάνει ακόμη φορολογική δήλωση. Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου. Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου και μέχρι χθες είχε υποβληθεί το 81% των φορολογικών δηλώσεων, η χρονική αυτή παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και η φοροτεχνική, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θαϊκούρας και ο Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσιρόπουλος έκαναν την ακόλουθη δήλωση. Η κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συνέστηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αλλά και του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα, λόγω της ενεργειακής κρίσης που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες ενισχύσεων, αλλά και λόγω της πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των εργασιών πολιτών και λογιστών που νοσούν, προχωρά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται ώστε να μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις, Ιουλίου και Αυγούστου, του οφειλόμενου φόρου θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι 31 Αυγούστου. Είμαι δηλωμένη για 4ωρο, αλλά δουλεύω 8ωρο. Θα καλύψεις εσύ το συνάδελφο, λένε. Αλλά για πληρωμή, ούτε κουβέντα. Υπερορίες. Ποιες υπερορίες? Στην αγορά εργασίας, πολλοί έχουμε ακούσει μια τέτοια ιστορία. Τώρα όμως, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα αλλάζουν. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα η δουλειά σου φαίνεται. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ζήτησες να με δεις για εκείνον τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέλω να σας εξηγήσω κάθε τεχνολογία με λεπτομέρεια. Τι θέλω να ξέρω? Μα να μην ξέρετε πώς θα κάνουμε οικονομία στα καύσιμα. Δεν θέλω. Ή τις δυνατότητες ενός τηλεφωνικού κέντρου στο cloud. Ρε παιδάκι μου, δεν θέλω να τα ξέρω. Θέλω να τα έχω. Γίνεται. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από τεχνολογία. Φτάνει να ξέρεις πόσο τη χρειάζεται η επιχείρησή σου.
Γι' αυτό στην Κοσμοτέ, εσύ μας λες τις ανάγκες σου και εμείς σου δίνουμε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr και μάθε πώς θα αξιοποιήσεις την επιδότηση ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με πολύ διαφορετικό θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, γιατί έχουμε την χαρά να έχουμε στην περιοχή έναν από τους καλύτερους εν ενεργεία πυγμάχους στην Ελλάδα. Αν όχι τον καλύτερο. Είναι πατρινός, ακόμη και την περίοδο του κορονοϊού, με τις δεσμεύσεις, τις απαγορεύσεις και τις ακυρώσεις αγώνων, έχει φροντίσει και κρατιέται, όπως θα μας πει και ο ίδιος, σε εξαιρετική φόρμα και προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα διεθνείς αγώνες, αλλά και σημαντικές αναμετρήσεις, για τις οποίες θα μας μιλήσει σήμερα ο επωνομαζόμενος και δάσκαλος, όπως το λένε στον χώρο της συμμαχίας. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Παταζή. Παναγιώτη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, καλησπέρας. Τα είχαμε πει και παλιότερα, εν όψη αγώνα που είχες κάνει, και θέλω να μου πεις σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι αυτή την περίοδο, τι προγραμματίζεις για το επόμενο διάστημα, και πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, τέλος πάντων, απαγορεύσεις. Φαντάζομαι ότι θα έχουν ακυρωθεί και πράγματα που είχες υπολογίσει για το προηγούμενο διάστημα, έτσι. Ναι, όταν ξεκίνησα τον Οκτώβριο του 2021, έχασα πολλούς αγώνες λόγω της κατάστασης που ζούσαμε όλοι του κορονοϊού. Τώρα έπαιξα κάποια γερά μάτς. Έχω πάει πάρα πολύ καλά και περιμένω τώρα σε ένα μήνα να παίξω 3-4 παιχνίδια πολύ δυνατά στο εξωτερικό. Έχω κάνει σε Αγγλία, Ουγγαρία, δύο πολύ δυνατά παιχνίδια με πολύ μεγάλους αθλητές από εξωτερικό. Και ο στόχος μου είναι να πάρω νίκες, να μου δώσουν μετά το κίνητο για να αποχωρήσω ακόμα πιο μετά. Άρα έχεις 3-4 αγώνες οι οποίοι θα γίνουν πότε, έχουν προγραμματιστεί ή είναι μέσα στο καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, πότε? Όχι, μέσα στον Αύγουστο έχω ένα αγώνα. Υπάρχει ημερομηνία για 21 Αυγούστου, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα. Μέσα στην εβδομάδα το ξέρω σίγουρα. Έχω μπει σκληρή προετοιμασία. Έχω μιλήσει με τον μάνατζέ μου να μου βάλει όσα παιχνίδια πιο πολλά γίνεται φέτος. Ας κάνω και 10-15 μάτς σε ένα χρόνο. 10-15 μάτς σε ένα χρόνο είναι πάρα πολλά επαγγελματικά. Πάρα πολλά. Αλλά επειδή έχω χάσει αρκετό καιρό λόγω της κατάστασης, θέλω να συμπληρώσω, να απολαύω να συμπληρώσει παιχνίδια, το κοινό που έχω αφήσει. Να πω ότι ο Παναγιώτης Παταζής είναι διεθνώς γνωστός. Γι' αυτό και είπα ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην Πάτρα, να είναι εδώ η γενέτειρα και η γενέθλια πόλη του. Θεωρείται, όπως είπα και προηγουμένως, από τους καλύτερους που έχουν στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να μου πεις πώς μπόρεσες να κρατηθείς, Παναγιώτη, σε ένα αξιόμαχο επίπεδο, σε μια περίοδο που οι αγώνες, αρκετοί από τους αγώνες που είχες προγραμματίσει, αναβάλλονταν ο ένας μετά τον άλλον λόγω του κορονοϊού. Έκανες συνεχώς προπονήσεις αυτό το διάστημα? Ναι, κάνεις προπονήσεις, αλλά δεν φτάνει αυτό, γιατί κουράζεσαι, καίγεται το σώμα. Οι αθλητές ξέρουν τι σημαίνει όταν λέμε καίγεται, κουράζεται το σώμα και ψυχικά κουράζεσαι πάρα πολύ. Αλλά αισιοδοξείς πάντα ότι αυτό είναι κάτι περαστικό και θα μπεις μετά στη. Επίσης, όταν ακυρώνεται κάποιος αγώνας, είναι αυτός που σε διανύει και σωματικά και ψυχικά, γιατί έχει κάνει όμως και η προετοιμασία. Έχει κάνει τις 4 μήνες προετοιμασία που έχει απόγευμα προπόνηση. Ναι. Για ώρες προπόνηση καθημερινά. Γιατί είναι και ένα άθλημα η πυγμαχία που θέλει και ψυχολογία, έτσι. Δεν είναι μόνο η δύναμη. Όχι, δεν είναι μόνο τα και πόσο άλλο η πυγμαχία που παίζει και ξύμα, έτσι. Ναι. Παναγιώτη, για να πάμε λίγο σε αυτή τη διαδρομή σου λίγο στα επόμενα λεπτά. Γιατί πλέον πόσα χρόνια συμπληρώνει την πυγμαχία? Πάρα πολλά χρόνια. Είχα βγει όμως αρκετά χρόνια έξω. Ήμουνα 15 χρόνια έξω. Δηλαδή ήμουνα σαν προπονητής. Όχι, ενώ δεν έκανα πρωταθλητισμό. Γυμναζόμουνα συντήρηση. Έκανα μια προπόνηση ρουτίνας. Είχα ένα γυμναστήριο τεράστιο εδώ γιατί στην πόλη μας και είχα πολλούς αθλητές που τους κατέβαζα για αγώνες. Κάποια στιγμή θέλησα να ξαναμπω εγώ, γιατί είναι και η αγάπη που έχω για το άθλημα. Και κάποια πράγματα που δεν μου δοθήκαν πολύ μικρός που ξεκίνησα την πυγμαχία 13-14 χρονών, κοιτάω να τα κάνω τώρα που είναι και διαφορετικές εποχές. Είναι εύκολο αυτό? Πόσο όχι. Εύκολο είναι? Προφανώς δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι? Όχι, το να βγεις έξω να κάνεις επιτυχίες είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά με τη θέληση και με την όρεξη γίνονται όλα. Έχω κάνει αρκετές δεσιδές έξω, μπορώ να πάω έξω να κάνω προετοιμασία, με ξέρει κόσμος, προμηνητές, με βοηθάνε, μου στέκονται.
Έχω φοβερή αγάπη από το. Έχεις αγάπη και έχεις αυτοπεποίθηση. Διάβαζα μια δήλωσή σου ότι είμαι 44 ετών, αλλά να είμαι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Ναι. Δυστυχώς, γιατί να είχαν βγει νέα παιδιά. Δυστυχώς. Σε δοξώ λίγο με εμένα, λίγο με κάποιους άλλους αθλητές και με αυτό που κάνω να βγουν να είναι ένα κίνητρο να αποχωρήσει και νέο αίμα. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί στα δικά σου τα χρόνια, ενώ όταν εσύ ξεκινούσες έφηβος, παιδί, υπήρχαν εκατοντάδες και στην περιοχή παιδιά που ασχολούνταν με την πυγμαχία, υπήρχαν δεκάδες καλοί πυγμάχοι. Γιατί η Πάτρα έχει και μια παράδοση στην πυγμαχία, έτσι. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια κοιλιά στην υπόθεση αυτή. Γιατί θεωρείς ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Και λέω ειδικά για την πυγμαχία, έτσι. Πιστεύω ο λόγος είναι οικονομικός, καθαρός. Δεν υπάρχει κίνητρο να δει ένα παγκάρι που θα πάει έξω να βγει να κάνει, να πάει από μόνο του που. Για να πάρει λεφτά στο επαγγελματικό box, πρέπει να κάνει αγώνες. Πρέπει να κάνει 10 αγώνες, 15 αγώνες για να αρχίσει να παίρνει χρήματα. Mm-hmm. Αν ήταν έτσι με έναν αγώνα να παίρνει χρήματα, τότε με πυγμάχη θα γινόμαστε. Mm-hmm. Έχει κόπο, έχει θυσία. Και πρέπει να έχει κάποιου ανθρώπου να στέκονται, κάποιοι άνθρωποι που να σε στηρίζουν. Mm-hmm. Και οικονομικά και προπονητές. Ήταν πολλών πραγμάτων. Άρα το πρώτο λες και το κυριότερο αίτιο αυτής της πτώσης είναι η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση και δεν δίνουν και κίνητρα στα παιδιά, δηλαδή ένα παιδί που θα κάνει να βγει πρωταθλητής σε ομάδα συμμαχία, ωραία, μετά τι θα κάνει, πού θα πάει μετά αυτό. Το κράτος στηρίζει, Παναγιώτη, ή αδιαφορή για την υπόθεση αυτή? Ενώ οι ομοσπονδίες, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι επαγγελματίας πυγμάχος μόνος μου. Ανήκω σε ένα μάνατζερ που με είχε αναλάβει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη και δεν είχε να κάνει με το κράτος. Καλά, εσύ είσαι σε άλλο επίπεδο, δεν μιλάω για σένα τώρα. Στο αεραστεχνικό, αεραστεχνική μαχία όχι. Από ότι μαθαίνω, γιατί είναι και διαφορετικό το κομμάτι το δικό μου αυτό. Αλλά εντάξει, είμαι στα πράγματα. Είμαι, ακούω, μαθαίνω. Όχι, δεν στηρίζουν όπως στηρίζανε κάποτε. Δηλαδή, τώρα ένα πανικάρι θα πάρει ένα πρωτάθλημα Ελλάδα από κατηγορία, δεν θα το βάλουν στην αστυνομία ή στο μηνικό ή. Δεν έχει κίνητρα. Στρατιωτικές κόμβες. Άρα, και όσο και αγάπη να έχει αυτό το παιδί, μετά πώς θα ζήσει, τι θα κάνει. Παναγιώτη, εσύ στηρίζεσαι όμως από κάποιους ανθρώπους, έτσι. Εγώ στηρίζομαι, με στηρίζουν και πλέον και έξω. Τώρα οι αγώνες έχουν αρχίσει και μου δίνουν και κάποια χρήματα. Το μεταξύ με άνθρωπος που ζούμε πολύ λίγα χρήματα, δεν έχω. Ολιγαρχής. Ναι. Και ό,τι οικονομίες κάνω, τις έχω για να πηγαίνω τα ταξίδια μου, να κάνω τις προετοιμασίες μου και όλα αυτά. Νομίζω ότι είσαι παράδειγμα για πολλά νέα παιδιά. Ευχαριστώ. Και εκεί θέλω να πάμε λίγο, να δώσεις 2-3 συμβουλές πριν κλείσουμε στα νέα παιδιά που μας βλέπουν ή στις οικογένειες νέων παιδιών που μας βλέπουν και θέλουν να ασχοληθούν με την πυγμαχία. Έχουν αυτό το μεράκι, τους αρέσει η πυγμαχία. Επειδή ξαναγυρίζω στην αρχή, το προσωνύμιό σου είναι δάσκαλος στην υπόθεση πυγμαχία, τι θα τους έλεγες, τι θα έλεγες σε αυτά τα νέα παιδιά? Ποια είναι τα κυριότερα πράγματα που πρέπει να προσέξουν και πώς να κινηθούν? Αν έχουν αγάπη για το άθλημα και μπορούν να, και θέλουν, μπορούν να αποχωρήσουν. Εμπόδια σε όλα θα βρεθούν εμπόδια, ό,τι πώς και να έχει. Σημασία έχει να έχεις στόχους. Αν έχεις στόχους, θα βγεις έξω. Και εγώ βγήκα έξω από το πουθενά, πήγα εξωτερικό, μίλησα με προπονητές, έκανα προπονήσεις, έφαγα ξύλο με πολύ καλύτερους αθλητές από μένα. Αλλά βρεθήκαν άνθρωποι, μου σταθήκανε και μου λένε να δω, είσαι δίπλα μου, θα είσαι κοντά μου, θα σκεφτεί σε αγώνες. Στην πορεία θα πάρεις και χρήματα. Άμα έχεις ήθος, το σημαντικότερο από όλα, θα βρεθεί η δρόμος να φτάσει φυλά. Άρα να μην τους τρομάζουν οι δυσκολίες, λες. Όχι. Απλώς να έχεις ευγένεια και το ήθος είναι κάτι που λείπει στα παιδιά. Αυτό εγώ θέλω να. Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο να πυγμαχείς, να παίζεις ξύλο. Αυτό είναι. Εντάξει, παίζεις ξύλο. Για να βγεις να πει ξύλο θέλει 2-3 πράγματα πριν. Ευγένεια, σεβασμός, ήθος, να μπορείς να μπεις στο σπίτι, να μπεις στο γυμναστήριο και να πώς πρέπει να στέκεσαι. Πώς πρέπει να μιλάς, να στέκεσαι. Μάλιστα. Έχεις δίκιο, γιατί είναι και ένας περίεργος χώρος η πυγμαχία και εσύ είσαι φωτεινό παράδειγμα. Στο εξωτερικό οι μάνατζε κοιτάνε πάνω από ένα αθλητής να είναι σεμνός, να είναι σοβαρός, να έχει ήθος και να μπορέσουν να σε αυτό που θα πάρουν να δουλέψουν. Παναγιώτη Πανταζή, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Να πω ότι όλοι είμαστε μαζί σου σε αυτούς τους αγώνες. Δεν είσαι μόνος σου εκεί πάνω στο ring. Γιατί εκπροσωπείς και την Πάτρα και την περιοχή και την Ελλάδα σε αυτούς τους αγώνες. Γιατί είσαι από τους γνωστότερους και διασημότερους επαγγελματίες Έλληνες πυγμάχους. Να σε ευχαριστήσω πολύ και νομίζω ότι έδωσες και τα κατάλληλα μηνύματα και στα νέα παιδιά. Θα επανέλθουμε όταν πλέον θα έχουν οριστεί οι αγώνες
οριστικά. Μας είπες 21 Αυγούστου, μάλλον θα είναι ο πρώτος. Από 20 Αυγούστου και μετά έχω συνέχεια αγώνες. Πολύ ωραία. Με την ευλογία του Θεού πάνω απ' όλα, με έχουμε ατυχήματα, με έχουμε αυτά. Θα έχω σερί πολλά παιχνίδια. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε από τώρα καλή επιτυχία, καλή δουλειά, καλή προπόνηση. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.